στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν η πρώτη της μέρα χωρίς ασυλία. Και δεν έφτανε αυτό. Δεν ήταν καλή η βαθμολογία. Της αφαιρέθηκε και ένας βαθμός από την νικήτρια. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει σήμερα η Ιωάννα Ανανία. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Μιλάμε. Πρόκειται να τραβήξεις όλα τα βλέμματα, ε! Είμαι μια girly νονά. Πολύ girly νονά. Εδώ δεν θα πάθει μόνο λιδάκι το μικρό σοκ, θα πάθουν όλοι μαζί. Για πες μας τι σκέφτηκες. Λοιπόν, εγώ, μια υπαλληλός μου στο ξενοδοχείο που την έχουμε πάρα πολλά χρόνια και είναι και σχετικά κοντά στην ηλικία μου, έμεινε έγκυος και με τίμησα να τους βαφτίσω το κοριτσάκι τους. Και ιδιαίτερη τιμή ήταν ότι έδωσαν και το όνομά μου. Ιωάννα, και μου ζήτησαν, είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες και θα είμαστε εδώ στο ψυχικό, γιατί έχει παντρευτεί και έχει επιστρέψει στην Αθήνα, στην Αγία Φιλοθέη. Την αγαπώ την Αγία Φιλοθέη. Είναι πολύ όμορφη εκκλησία, ναι. Την αγαπώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Είδες τι ωραία βαθμολογία. Λέω. Πρέπει να είσαι χαρούμενη, ε. Είμαι. Ναι. Πολύ καλά. Δήμητρα. Ναι. Ιωάννα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Αυτές οι αποχρώσεις του ρόζου πάνε πάρα πολύ. Έχεις το Barbie look. Είναι το Barbie λίγο. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι λίγο εγώ. Θα σου έβαζα 3, η αλήθεια είναι. Αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ακουστεί. Δεν έχεις εσύ κάτι συγκεκριμένο σαν άνθρωπος. Δεν το παίρνεις έτσι. Τι δεν είναι σωστό. Το strapless. Όχι, λίγο... δεν κινείται. Είναι ναι, πολύ σταθερά όλα. Το σκέφτηκα γιατί έχω γίνει νονά και μάλιστα, ακριβώς για αυτό το λόγο, επέλεξα και μανίκι, γιατί όταν κρατάς το μωρό, το μπράτσο γίνεται τέτοιο με τις ώρες. Και το επέλεξα επί τούτου, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά. Δαιμονία. Βεβαίως. Γιατί έχω γίνει μια και το ξέρω. Συγχώρεσέ με αν έχω κάνει λάθος, αλλά θεωρώ ότι... Δεν είναι βαθύ ντεκολτέ και να σκύψω και να κάνω, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ναι, αλλά τα παιδάκια μια κίνηση να κάνουν. Δεν κατεβαίνει πουθενά, γι' αυτό είναι αρκετά σταθερό, το σκέφτηκα. Κάτι ακόμα είναι τα μανίκια, τα θεωρώ πολύ υπερβολικά, παρότι είναι πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα. Είναι η ιδέα όλου του φορέματος το μανίκι. Ναι, θα ήταν κάτι πολύ απλό μετά. Θα το φορούσα σε άλλη περίπτωση, όχι σαν νονά. Καζαμπλάνκα. Έλα. Καλημέρα. Hey. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μανίκια. Το θεωρώ outdated γενικά το φόρεμα το συγκεκριμένο. Και το θεωρεί. Outdated και καλά ξεπερασμένο. Outdated. Outdated. Εντάξει, είναι άλλη εποχή προφανώ. Ας πούμε εκτός εποχής, ας πούμε. Όχι, και καλά είναι ξεπερασμένο. Είναι τυπουράιν της δυναστεία. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μάλιστα. Εντάξει, okay, να φέρουμε και κάτι άλλο. Ναι. Αν ερχόμουν και το λευκό φόρεμα, εντάξει. Ήθελα αυτό το κάτι, νομίζω ότι είναι τόσο όσο, αλλά είναι η γνώμη σου. Ναι. Ναι, αυτό. Και το 90's εμένα προσωπικά μου αρέσει. Είμαι και παιδί. Α, άρα δεν σου αρέσει καθόλου το φόρεμα. Καθόλου. Όχι μόνο τα μανίκια, γενικά είναι ένα φόρεμα το οποίο δεν σου αρέσει και... Γι' αυτό και το 2. Α. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, οκ, okay, αποδεκτά. Λοιπόν, 2,5. Αυτός είναι όμως ο όρος. Για να δούμε τι θα πούνε τώρα οι κριτές.